Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα, και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμάτης να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθεί για τη ζωή αυτού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Η αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκρισην των πολλών. Το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωσιν. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Παρισήλθε δε ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα, και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσεν η χάρις. Ίνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6. Τι λοιπόν θέλομεν υπή? Θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία για να περισσεύσει η χάρις? Μη γέννητο. Εμείς ήτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγίναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ελευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ για την αμαρτίαν, αλλά καθώ ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε στον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίαση στην αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν, διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάριν. Τι λοιπόν, θέλουμε να αμαρτήσει διότι δεν είμαι θα υπό νόμων, αλλά υπό χάριν? Μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι ισόντι να παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδηλώθητε εις την δικαιοσύνην. Ανθρωπίνως λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός σας, διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν, διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών είχετε τότε εξ εκείνων των έργων, δια τα οποία τώρα εσχύνεστε? Διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπών σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και οδηγώ.
Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλώ προς γινώσκοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζει, διότι η ύπανδρος γινή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα, εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευθεί με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, κι εσείς εθανατώθητε ως προς τον νόμον δια του σώματος του Χριστού, δια να συζευθείτε με άλλον, τον αναστήσαντα εκ νεκρών, δια να καρποφορήσομεν εις τον Θεόν. Διότι ό,τι ήμεθα εν της χαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενεργούντο εν της μέλεσιν ημών, δια να καρποφορήσομεν εις τον θάνατον. Τώρα όμως απειλάχθημεν από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέον πνεύμα και ουχή κατά το παλαιόν γράμμα. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ο νόμος είναι αμαρτία? Μη γέννητο, αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα η μύδια του νόμου, διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε μη επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησεν εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Και εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμου, αλλά ότε ήλθεν η εντολή, ανέζησεν η αμαρτία, εγώ δε απέθανον. Και η εντολή, ή της εδόθη προς ζωήν, αυτή ευρέθη εν εμή προς θάνατον, διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμήν για της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με εθανάτωσεν. Ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος, και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Του αγαθών λοιπόν έγινε εις εμέ θάνατος, μη γέννητο, αλλά η αμαρτία δια να φανεί αμαρτία, προξενούσα εις εμέ θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτίαν. Διότι εκείνο το οποίον πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμον ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι ιδίνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και εγμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας. Παραγέ προσήλθες εις προς τον Χριστόν, εραντής της με αίμα αυτού. Την ψυχήν σου έδωκας ποτέ σ' αυτόν να αγνήσει με αίμα αυτού. Εραντής της ποτέ με το αίμα του Θείου Αμνού. Η στολή σου άρα έγινε λευκή εις το αίμα αυνού του Θεού. Μένεις άρα πάντοτε παρά Χριστό, εραντής της με αίμα αυτού. Έβρεσαι ησυχίαν παρά το σταυρό, εραντής της με αίμα αυτού. Εραντής της ποτέ με το αίμα του Θείου Αυνού. Η στολή σου άρα έγινε λευκή εις το αίμα αυνού του Θεού.
Χριστού, παραλέγειν ελεύθη εις το αίμα αυνού του Θεού. Εραντίστης ποτέ με το αίμα του Θείου αυνού, εις το λύσου παραλέγειν ελεύθη εις το αίμα αυνού του Θεού. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ηλευθέρωσεν από την νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτούν Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εκ της σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκαν τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δίνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρειώστε ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά την σάρκαν, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών, ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, δεν είναι η άξια να συγκριθώσει με την δόξα τη μέλουσαν να αποκαλυφθεί εις ημάς, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήσεις υπετάχθη στην ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια την υποτάξαντα αυτήν. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσεις θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσεις συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και ουχή μόνο αυτή, αλλά και αυτοί οι τίνες έχομεν την απαρχήν του πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, περιμένονται στην υιοθεσίαν την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, διατί και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα ηκετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε καθημών? Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού?
Θεός είναι ο δικαιών. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κινδύνος, ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλης πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.